είπαν τόσα πολλά ψέματα για να εκλεγούν, που είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις τη βασική ενδεκάδα των ψεμάτων τους. Ψέμα πρώτο. Η συμφωνία των Πρεσπών. Η προδοσία που θα τιμήσουμε. Απέναντι σε μια συμφωνία που έκανε πράξη την εθνική γραμμή, που ανέτρεψε την υποχωρητικότητα δεκαετιών, που μας έδωσε πίσω το όνομα, την ιστορία και τα σύμβολα της Μακεδονίας, που εξασφάλισε την ηγετική θέση της Ελλάδας στην περιοχή των Βαλκανίων, η Νέα Δημοκρατία αντέταξε τον εθνικισμό της περικεφαλαίας. Η Ελλάδα θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να βάλει βέτο στη διαδικασία ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Και αυτό το δικαίωμα της πατρίδας μας αρνούμε να το απεμπολίσω. Όταν ήταν αντιπολίτευση βέβαια, γιατί μετά... Είπα στο συμβούλιο αυτό το οποίο είχα πει και στον ίδιο τον κύριο Ζάεφ όταν τον συνάντησα στη Νέα Υόρκη, όπου του είπα ξεκάθαρα «Δεν θα θέσω τη συμφωνία των Πρεσπών ως εμπόδιο για την ευρωπαϊκή σου πορεία». Η στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν η μεγαλύτερη πατριδοκαπηλεία που έγινε ποτέ στη χώρα μας για μια χούφτα ψήφους. Ψέμα δεύτερο. Προσφυγικό. Τελικά δεν τους φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από τις εκλογές, τους πρόσφυγες τους έφερνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποφάσισαν και εκτέλεσαν τις ανεξέλεγκτες λαθρομεταναστευτικές ροές. Μόλις έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, άρχισαν να έρχονται περισσότεροι. Χθες ήρθαν 89 άτομα, κάθε μέρα 100, 120. Όμως θα φυσήξει και θα φύγουν. Θα βοηθήσει και ο καιρός, την υπολογίζουμε για αυτό το γεγονός. Για να μειωθούν οι ροές. Χάλασε ο καιρός, αλλά δεν φεύγουν. Συννεφιές, υγρασία, βροχές, καταιγίδες σε επαναλαμβανόμενα κύματα. Όπως ακριβώς τα κύματα των προσφύγων που δεχόμαστε από τα ανατολικά. Τελικά το ρατσιστικό παραλήρημα δεν διώχνει τους πρόσφυγες, αλλά θα τους διώξουν τα πλωτά φράγματα και τα ψάρια. Ως τον Ιούλιο του 2019, αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ να πάρουν τους πρόσφυγες στα σπίτια τους. Να πάει ο κύριος Δήμος Χαλανδρίου αύριο, ήθελε και σήμερα, και να πάρει λαθρομετανάστες και να τους πάρει στο Χαλάνδρι. Μάλιστα, λοιπόν. Δική φυσιά, φυσιά σαν Νέα Δημοκρατία. Ψήφισα κλειστά σύνορα. Εγώ δεν θα πάρω. Μετά, να πάρουμε όλοι από λίγους. Η επιλογή ποια είναι. Ή θα πάρουμε λίγους από λίγους όλοι μας για να μπορέσει να βγάλει τον χειμώνα η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος. Ως τον Ιούλιο του 2019, το μεταναστευτικό δεν είναι γεωπολιτικό ζήτημα. Δεν έχει συμβεί κάποιο γεωπολιτικό γεγονός στην ευρύτερη περιοχή το οποίο να δικαιολογεί αυτήν την αύξηση των ροών που παρατηρούμε στους τελευταίους μήνες. Αλλά μετά είναι. Το 2015, Σύριοι, οι οποίοι έφευγαν απεγνωσμένοι εγκαταλείποντας τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Ως τον Ιούλιο του 2019, το προσφυγικό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεταφορά προσφύγων από τα νησιά στην ενδοχώρα. Ο συμφόρος των νησιών δεν μπορεί να γίνεται με ροές από τα νησιά προς την ενδοχώρα, στην υπηρετική Ελλάδα, όπως γίνεται σήμερα. Αλλά μετά, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Περισσότεροι από 20.000 αιτούντες άσυλο θα μετακινηθούν σε 10 περιφέρειες της ενδοχώρας. Ψέμα τρίτο. Ανάπτυξη. Κατέβα κι άλλο. Βεβαίως και μπορούμε να φτάσουμε σε ανάπτυξη 4%. Δεν μπορούμε να φτάσουμε μέσα σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο, δηλαδή. Βεβαίως και μπορούμε να φτάσουμε μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά δεν θα φτάσουμε, γιατί δεν μπορούμε. Εκτίμησή σας ότι έχουμε ανάπτυξη 4%, το θυμάμαι ξεκάθαρα. Ναι, και έχετε δίκιο σε αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Ένα χρόνο από σήμερα θα τρέχουμε ρυθμούς άνω του 3,5-4%. Οτιδήποτε δεν μας ξεκολλάει από το σημείο που είμαστε σήμερα είναι αποτυχία. Ψέμα τέταρτο. Πλεώνασμα. Ανάλογα με το ποιος κυβερνάει. Όταν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος θεωρεί ανέφικτο το στόχο για πρωτογενές πλεώνασμα 3,5%. Όταν όμως κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ο στόχος είναι εφικτός. Ψέμα πέμπτον. Ένφια. Ο ΣΥΡΙΖΑ μειώνει, η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταργεί τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ένφια κατά 30% και την επόμενη μέρα φερνητικό του νόμο για μείωση του ένφια κατά 22%. Τα πρωτοσέλιδα της διαπλοκής πανηγυρίζουν. Με ένα καλά στημένο επικοινωνιακό παιχνίδι, η προπαγάνδα κατάφερε να περάσει στους πολίτες ότι η Νέα Δημοκρατία μείωσε τον ένφια. Η αλήθεια. Το μόνο που έκανε η Νέα Δημοκρατία είναι να επεκτείνει την ψηφισμένη από το ΣΥΡΙΖΑ μείωση του ένφια στις μεγάλες ακίνητες περιουσίες. Η μείωση που είδε στον δικό σου ένφια είναι νόμο ΣΥΡΙΖΑ. Ψέμα έκτο. Πρώτη κατοικία. Μη χαλάμε τις καρδιές μας. Θα προστάτευαν την πρώτη κατοικία, αλλά μέχρι να εκλεγούν. Τώρα, μη χαλάμε τις καρδιές μας. Νοιάζομαι στα αλήθεια, όχι υποκριτικά. Δεν θέλω να δω να του παίρνουν το σπίτι. Θα παραπονεθώ. Προστασία απόλυτη πρώτη κατοικία δεν υπάρχει. Σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει.
Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Αφήστε να το εξηγήσω, αφήστε να πω το σοβαρό τώρα. Αφήστε να πω το σοβαρό τώρα. Μάλιστα. Και εγώ βγαίνω και το λέω με ένταση, γιατί εγώ θέλω να σου σώσω το σπίτι. Άρα όχι μπείτε να στο πάρουν. Ψέμα 7ο. Ελληνικό. Το μετέωρο βήμα μιας μπουλντόζας. Οι μπουλντόζες στο ελληνικό είναι ζήτημα μιας εβδομάδας. Προεκλογικά. Γιατί μετά τις εκλογές μπαίνουν σήμερα, σε λίγο, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Το καζίνο, η διανομή και συνέχεια θα γίνει μεταβίβαση για να ξεκινήσει τα έργα. Όλα αυτά εντός του έτους. 100%. Γιατί αυτά δεν είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν σε 2-3 μήνες. Θα γίνουν σε 2-3 μήνες. Την πρώτη εβδομάδα, εφόσον αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Την πρώτη εβδομάδα. Το ελληνικό πότε θα το δούμε, μπορείτε να μας πείτε. Πιστεύω ότι σε μια ρεαλιστική βάση, εάν όλα πάνε καλά, από τις αρχές του επόμενου χρόνου θα μπορεί να υπάρχει μπουλντόζα. Αυτά εντός του έτους. 100%. Είχατε κάνει δηλώσεις, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά σας, ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν βγει οι μπουλντόζες. Οι μπουλντόζες έχουν πρόβλημα και γιατί δεν έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα. Η ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας έμεινε από καύσιμα. Ψέμα 8. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ένα άχρηστο χρήσιμο υπουργείο. Τον Ιούλιο καταργείται το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η χώρα με τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές μένει χωρίς το αντίστοιχο υπουργείο. Σε όλη την Ευρώπη η δραστηριότητα, το αντικείμενο της μεταναστευτικής πολιτικής ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τον Ιανουάριο το Υπουργείο επανεσυστήνεται. Στις 4 Οκτωβρίου είναι ακόμα άχρηστο το Υπουργείο που στις 15 Ιανουαρίου γίνεται χρήσιμο. Με απόφαση του Πρωθυπουργού δημιουργείται Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ψέμα 9. Προσόντα διοικητών νοσοκομείων. Ο κομματάρχης μάνατζερ. Προεκλογικά ο κύριος Μητσοτάκης περιγράφει πως πρέπει να είναι οι διοικητές των νοσοκομείων. Το να φέρεις έναν μάνατζερ από τον ιδιωτικό τομέα να διοικήσει ένα νοσοκομείο είναι μια μορφή μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο. Γιατί πρέπει να είναι κακό αυτό, τι προτιμάει δηλαδή ο κόσμος, να διορίζουμε αποτυχημένους βουλευτές στα νοσοκομεία μας. Είναι φανερό πως έχει στο νου του ακριβώς αυτόν. Παρεκάλεσε τον κύριο Πρωθυπουργό να μου δώσει μία από αυτές τις θέσεις. Δεν διαφώνησε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ψέμα 10. Δήλωση πέτσα. Ψεύτης είσαι και φαίνεσαι. Περιμένει. Αλλά όταν το λάθος του αποκαλύπτεται, δεν ζητάει ούτε μισή συγγνώμη. Εγώ μιλάω με δηλώσεις εκπροσώπων σας. Του κυρίου Πέτσα. Δήλωσε. Περισσότερες περιπολίες σημαίνουν περισσότερα τραγικά συμβάντα. Περιμένω. Καταθέσετε. Δεν θα καταθέσετε τίποτα. Γιατί πολύ απλά δεν είπε αυτά ο κύριος Πέτσα. Όταν αυξάνουμε, όπως λέμε, τις περιπολίες, αυξάνει η στατιστική πιθανότητα να έχουμε δυστυχώς θέματα όπως αυτό που είχαμε το τραγικό περιστατικό τις προηγούμενες ημέρες. Ψέμα 10. Την ημέρα που βγαίναμε από τα μνημόνια, σου έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει 4ο μνημόνιο. Έχουμε μπροστά μας ένα 4ο μνημόνιο. Τώρα παραδέχεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε έβγαλε από τα μνημόνια. Αλλά λέει άλλο ψέμα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε έβαλε στα μνημόνια. Σταματήστε αυτή την πιπίλα για το πόσο απρόβλεπτοι είσαστε και το πώς βγάλατε την Ελλάδα από τα μνημόνια αφού τη βάλατε πρώτα. Ένας πρωθυπουργός που νομίζει ότι έχεις μνήμη χρυσόψαρου. Ψέματα τον βοήθησαν να αναρριχηθεί στην εξουσία. Ψέματα τον βοήθησαν να κρατηθεί στην εξουσία. Ψέματα που μεταδόθηκαν τόσο πολύ από τα συστημικά ΜΜΕ, ώστε νόμιζαν πως έγιναν αλήθειες. Όμως η αλήθεια δεν κρύβεται για πάντα.